υπουργό για να. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Τσακή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Τώρα, περιμένατε κι εσείς να ανοίξουν τη Δευτέρα το λιανικό εμπόριο, τα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα. Ο υπουργός είπε ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν όλα τη Δευτέρα πρώτη του μήνα. Έπρεπε να δούμε διάφορους δείχτες και δεν μας επέτρεπαν οι δείχτες, ειδικά αυτός ο δείχτης με τους νοσηλευόμενους, τις εντατικές, τους διασωληνωμένους. Κύριε Τσακή. Εντάξει, κοιτάξτε, στις επαφές που είχαμε με τον Υπουργό, εμείς σίγουρα προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σταδιακής απελευθέρωσης, διότι ξέραμε ότι θα ήταν σταδιακή απελευθέρωση, δεν είχαμε λαθασμένες παραστάσεις ότι θα ανοίγαν όλα με μιας. Δεν μπορώ να πω ότι μας είχε υποσχεθεί σε οποιαδήποτε φάση ο Υπουργός Υγείας ότι αυτό θα ήταν την πρώτη του μήνα. Απλά ανέλυαν τα στοιχεία τα επιδημιολογικά και προσπαθούσαν να δουν ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί. Τώρα, το λιανικό εμπόριο ανοίγει τις 8 του μήνα. Άλλη. Και φαντάζομαι οι περιορισμοί θα είναι ήδη ή θα έρθουν νέοι περιορισμοί. Δηλαδή, θα μπαίνει λιγότερος κόσμος από ό,τι έμπαινε τώρα στα καταστήματα, θα υπάρξει διαφοροποίηση των τετραγωνικών. Τι θα γίνει στα εμπορικά κέντρα, θα γίνονται έλεγχοι, τι υπάρχει, τι σχεδιασμός υπάρχει. Από ό,τι καταλαβαίνω και πληροφορούμε είναι ότι στα εμπορικά κέντρα, στους κοινόχρηστους προφανώς χώρους, θα ισχύει το έναν άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για να διασφαλίζονται οι ικανοποιητικές αποστάσεις. Θα τους ζητηθεί να μετακινήσουν, σίγουρα δεν θα λειτουργήσει η εστίαση, να μετακινήσουν οποιαδήποτε παγκάκια ή χώρους που μπορεί να ενθαρρύνουν τη συνάθρηση ανθρώπων, ούτως ώστε να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα, για να αποφεύγεται ακριβώς αυτό το δεδομένο, που είναι αυτό που θέλουμε να αποφεύγουμε. Προφανώς θα υπάρξει μια καθορισμός, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν το 1-10, ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα μέσα στους χώρους των καταστημάτων. Σίγουρα θα πρέπει να μπουν στις εισόδους των εμπορικών κέντρων φρουροί ασφαλείας για να καταμετρούν τα άτομα που μπαίνουν και βγαίνουν μέσα, ώστε να διατηρούνται οι μέγιστοι αριθμοί που μπορούν να είναι μέσα. Ίσως θα πρέπει να βάλουν και πρόσθετους φρουρούς ασφαλείας να διακινούνται μέσα στους χώρους, ούτως ώστε αν αναπτύσσονται τέτοιες ομάδες να τους λένε ότι θα πρέπει να τα διαλύσουν και να μην συγχωρίζονται, πρέπει να παρθούν, και νομίζω ότι είναι διατεθειμένα και τα κέντρα τα ίδια να το πράξουν αυτό, διότι καταλαβαίνουν, θεωρώ, και αυτή τη σημασία του να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα από την επαναλειτουργία τους. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια σαν ΚΕΒΕ, είχαμε και ανακοίνωση προχθές για το θέμα, έγινε κατανοητή και αντιληπτή, άρα θα πρέπει και αυτοί με τη δική τους σειρά να διασφαλίσουν ότι τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν και τα κέντρα και οι επιχειρήσεις που είναι μέσα, και την ίδια στιγμή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα μέσα στην κοινότητα με την επαναφορά του ιού. Ταυτόχρονα με το άνοιγμα του υπόλοιπου λιανικού εμπορίου εκτός των μολς. Τώρα τα τεστ, δηλαδή, θα πρέπει όλο το προσωπικό να ελέγχει. Ποιος θα ελέγχει αν όλοι κάνουν τεστ, εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες και όλα τα υπόλοιπα? Εντάξει, η ευθύνη ελέγχου ανήκει στο κράτος μέσα από τις υπηρεσίες του. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που λέμε προς τις επιχειρήσεις μας με επανειλημμένες εγκυκλίους, στείλαμε και δεύτερη σήμερα για να τους εν ώψη και των αποφάσεων, είναι ότι πρώτα-πρώτα όσοι πάνε δουλειά τη Δευτέρα, διότι ανοίγουν οι δουλειές τους, πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά από ένα τεστ. Μάλιστα. Αυτό θα μπορεί να γίνει σε ένα από όλα αυτά τα σημεία. Και θα έχουν το αποτέλεσμα, φαντάζομαι, μαζί τους που θα. Θα πρέπει να κρατούν, ναι, το αποτέλεσμα μαζί τους για να το αποδείξουν. Από εκεί και πέρα, στις εταιρείες που θα αρχίσουν πλέον να εργάζονται και έχουμε κάνει διαβήματα σαν ΚΕΒΕ και θα δοθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, και παίρνουμε εδώ και τρεις μέρες αιτήσεις από εταιρείες, τις οποίες θα διαβιάσουμε προς το Υπουργείο. Για πέραν των 60 υπαλλήλων, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να δώσει τα rapid test στις εταιρείες να τα κάνουν οι ίδιες. Εκεί θα πρέπει η κάθε εταιρεία να δημιουργήσει ένα μητρό, γραπτό να φαίνεται δηλαδή να υπάρχει, που να λέει ότι στις 18-28 του μήνα έκαναν rapid test οι τόσοι άνθρωποι, αυτοί οι υπάλληλοι με τα στοιχεία τους κλπ. Να είναι διατεθειμένο προς έλεγχο όταν έρθει, και σίγουρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκδίδεται ένα χαρτί που να κρατεί και ο υπάλληλος ότι έχει κάνει ένα rapid test για να μπορεί να κυκλοφορεί. Και το δεύτερο που εθαρρύνουμε εμείς στις επιχειρήσεις είναι να μην περιοριστούν στο 20%. Το 20% μία κάθε εβδομάδα είναι μία ένδειξη που έβαλε το Υπουργείο. Εμείς λέμε, από τη στιγμή που το Υπουργείο δίνει δωρεάν τα τεστ και είναι διατεθειμένο να δώσει περισσότερα, να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να κάνει, αν είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος κάθε εβδομάδα.
Έτσι, για να ελεγχθεί καλύτερα η κατάσταση. Μια πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούμε εύκολα να εντοπίζουμε τυχόν κρούσματα, να τα απομονώνουμε για να συνεχίσουν οι υπόλοιποι να λειτουργούν. Μάλιστα, άρα 8 του μήνα και όταν 8 του μήνα μετά υπάρχει κάτι άλλο που αφορά τον τομέα το δικό σας που πρέπει να ανοίξει, ανοίγουν όλα 8 του μήνα. Όχι, παραμένει η εστίαση, την οποία θα πρέπει να δούμε πότε θα είναι η εστίαση και κάποια άλλα επαγγέλματα, τα γυμναστήρια με μαζικότερη συμμετοχή. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που ακριβώς, πρέπει να ακριβώς, ναι, που φαντάζομαι θα δούμε τέλος του Φεβράρι ή αρχές του Μάρτη. Εντάξει, εξαρτάται και από τη συμπεριφορά μας και την όλη κατάσταση, κύριε Νικήτα. Δηλαδή αυτό εγώ θέλω να το πω, που είδαμε το Σαββατοκυριακό στο Τρόδος, δεν βοηθά την κατάσταση. Αν όλοι συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, λυπούμε να πω ότι η μόνη επιλογή που θα έχουν προφανώς οι επιδημιολόγοι είναι να είναι πολύ διστακτικοί στο να ανοίγουν καινούργια επαγγέλματα, γιατί θα φοβούνται τον κίνδυνο διασποράς, που αν συμβεί θα πάμε πίσω και θα είναι αυτό το πίσω, δεν ξέρω αν θα έχει επιστροφή πλέον, διότι είναι, αντιλαμβάνεστε η κατάσταση ποια είναι, πόσο οριακά είναι, όχι οριακά, πέραν του οριακού είναι τα πράγματα πλέον. Άρα πρέπει όλοι να πειθαρχήσουμε και να δεχθούμε ότι τουλάχιστον ανοίγουν οι δουλειές μας, πηγαίνουμε στη δουλειά μας για να μην κλείσουμε και τις επιχειρήσεις και να αυξήσουμε και την αργία, προστατεύουμε την υγεία μας μέσα από αυστηρή τηρήση των πρωτοκόλων, κάνουμε δυστυχώς ακόμα λίγη υπομονή όσον αφορά την κοινωνική μας ζωή, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό το κακό και να επιστρέψουμε σταδιακά σε μια πιο νορμάλ ζωή. Αν δεν τα τηρήσουμε αυτά,